Εδώ θα είμαστε. Κλείσουμε διαφορετικά. Θα κλείσουμε με ένα θέμα που είναι ανθρώπινο και δημιουργήθηκε από ανάγκη, όπως δημιουργούνται όλα. Και η ανάγκη λέγεται κρίση, λέγεται φτώχεια, και λέγεται μνημόνια. Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Και να συστήσεις... Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά να σας πούμε πριν... Προχωρήσουμε αμέσως στο θέμα, γιατί μας κυνηγάει λίγο και ο χρόνος. Εντάξει, αυτό να αφήσουμε να μας κυνηγάει. Ότι έτσι και αλλιώς. Μην αγχώσουμε τον κόσμο. Έτσι και αλλιώς. Ναι. Ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με το θέμα της ημέρας, που είναι η συμφωνία που κλείδωσε και οι λεπτομέρειες που απομένει να ρυθμιστούν και να αποσαφινιστούν, ό,τι νεότερο υπάρχει, οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ και το τεχνικό δυναμικό είναι πάντα σε ετοιμότητα στους χώρους εξέλιξης των ειδήσεων και θα συνδεθούμε και θα σας το μεταδώσουμε. Απλά θα πάρουμε μία ανάσα τώρα με κάτι διαφορετικό. Παραμένοντας όμως σε ετοιμότητα και για οτιδήποτε άλλο ειδησιογραφικό. Λοιπόν. Και να θυμίσουμε ότι από τη εμείς βγήκαμε 6:30 στον αέρα, όχι εμείς, ο Μιχάλης. Α, ναι, βέβαια. Όχι, όλη τη νύχτα ήταν. Όλη τη νύχτα ήταν όλη η ομάδα. Ναι. 8:35 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Οι συνάδελφοι ήταν όλοι. Και είχαν μείνει stand-by για τις διαπραγματεύσεις, τα λοιπά, ανά πάσα στιγμή. Θα σας ενημερώσουμε και όχι μόνο σήμερα, και ό,τι κάνουμε από τις 11 Ιουνίου. Στο μεταξύ όμως, ευτυχώς που υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες στην κοινωνία για να ανασένει ο κόσμος και οι λιγότερο. Παρήγορες, ευαίσθητες, ευτυχώς που υπάρχουν, δυστυχώς έχουν προέλθει. Και το ξαναλέω, λόγω της κρίσης. Λόγω της τραγικής κρίσης. Αυτό όμως είναι μια παράπλευρη καλή ουδέν κακόν πτυχή της κρίσης. Ότι ανέδειξε πως οι Έλληνες έχουμε και αλληλέγγυες συναισθήματα και έχουμε και φιλάνθρωπα συναισθήματα και έτσι πρέπει να είμαστε και αναδείχθηκαν αυτά μέσα στην κρίση. Πάμε λοιπόν όμως να μην φλιαρούμε άλλο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας παρουσιάσουμε πάλι από την κυρία της Παρέας να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Τη Σοφία Λαφογιάννη, είναι χημικός. Αλλά δεν την έχουμε εδώ ως χημικό, την έχουμε με την ιδιότητά της ως εθελόντρια καθηγήτρια. Πείτε μας μόνο πού είστε εθελόντρια καθηγήτρια. Είμαι στο κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Περιστερίου. Της Μητρόπολης Περιστερίου. Και μου δίνετε λοιπόν πάσα, Αντρέα, πάρε την πάσα σου. Η πάσα λέγεται ότι θα ασχοληθούμε για λίγο. Δεν είναι ικανός ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε όμως μαζί τους και όχι μόνο με τους συγκεκριμένους, αλλά και με άλλους. Θα μιλήσουμε για αλληλέγγυα σχολεία και θα μιλήσουμε για κοινωνικά φροντιστήρια. Να καλωσορίσουμε επίσης τον πατέρα Αλέξανδρο Ζαρίκο. Πέρασε. Γεια σας πατέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Και να είναι καλωσορίσουμε υπεύθυνος του κοινωνικού φροντιστήριου. Ναι, με συγχωρείτε. Σας βλέπω είστε τόσο νέος, γι' αυτό και τώρα σας βλέπω. Σάστησε ο Ανδρέας και δεν είπε την ιδιότητά σας. Είστε υπεύθυνος του κοινωνικού φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Και καλωσορίζουμε επίσης Ελένη και τον Χρήστο Κορολή, ο οποίος είναι συντονιστής του δικτύου εκπαιδευτικής αλληλεγγύης της κίνησης πολιτών Μοσχάτου που λέγεται Μεσοποταμία. Γεια σας. Γιατί λέγεται Μεσοποταμία? Μεταξύ Λισού και Φυσού, είναι τα φυσικά σύνορα συλλογικό. Πολύ έξυπνο. Σωστό. Είναι από το 2003. Ορίστε. Και το Μοσχάτο θα μπορούσε να λέγεται Μεσοποταμία. Και το Μοσχάτο θα μπορούσε να είναι μια Μεσοποταμία, αν και εμείς έχουμε φυσικό σύνορο και την παραλία. Σωστό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι. Να ξεκινήσουμε ίσως από την κυρία Σοφία Λαφογιάννη, τι ακριβώς ακούτε, μαθαίνετε, νιώθετε και προσχωρείτε δωρεάν να στηρίξετε αυτές τις προσπάθειες των φροντιστηρίων, των κοινωνικών φροντιστηρίων, των αλληλέγγυων σχολείων. Πέστε μας κάτι προσωπικό σας θα ήθελα στην αρχή. Θεωρητικά εγώ θα ήθελα να ήταν έτσι το δημόσιο σχολείο έτσι ώστε να μην χρειαζόταν φροντιστήρια. Να ήταν έτσι η οικονομική κατάσταση ώστε να μην χρειαζόταν κοινωνικά φροντιστήρια. Όμως μέσα από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου έκανε μια κίνηση όπου οργάνωσε χώρο και υποδομή. Βρεθήκαμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαθέσαμε λίγο χρόνο, πολύ μεράκι, πάθος για τη δουλειά μας και γνώση, ό,τι έχουμε να προσφέρουμε δηλαδή, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε παιδιά τα οποία το έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που όντως έχει υποστεί πάρα πολλά μέσα της οικονομικής κρίσης και αυτό φαίνεται. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Άρα λοιπόν κάνετε φροντιστήριο σε παιδιά που έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Να τους βοηθήσουν. Ναι, οι γονείς τους να τους προσφέρουν φροντιστηριακή υποστήριξη. Πόσα είναι αυτά τα φροντιστήρια, πόσα παιδιά μπορείτε να καλύψετε, πόσα παιδιά έχετε. Η Εκκλησία ανάγκες. Έχει κάνει ένα δίκτυο, στο οποίο σε πολλές ενορίες έχουν δημιουργηθεί. Αυτή τη στιγμή, μονάχα στην ενορία της Ιερής Μητροπόλεως, έχουμε γύρω στα 70 με 100 άτομα.
Έχουν περάσει αρκετά αυτά 3 χρόνια που εγώ δουλεύω εκεί πέρα, έχουν περάσει πολλά παιδιά. Είχαν πολλές επιτυχίες και αυτό νομίζω είναι και το, αυτό που παίρνουμε σαν απολαβή για το όλο έργο μας. Και νομίζω ότι αυτό που προσφέρουμε πέρα από γνώσεις και λίγο χρόνο από εμάς, είναι η αισιοδοξία στα παιδιά ότι κάτι γίνεται. Κάποιος μας βοηθάει. Μάλιστα. Δηλαδή ότι δεν έχουν χαθεί όλα. Νομίζω ότι για αυτό το θέμα μπορεί να μας πει περισσότερο ο κύριος Ζαρίκος, ο πατέρας Ζαρίκος, που έχει αναλάβει και όλη αυτή την πρωτοβουλία με τα κοινωνικά φροντιστήρια της Ιεράς Μητρόπολης. Η πρωτοβουλία την ανέλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, όχι εγώ. Μάλιστα. Εγώ κατ' εντολή του είμαι εκεί και... Λοιπόν, το 2012, λοιπόν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, βλέποντας όλη αυτή την άσχημη κατάσταση, πήρε άλλη μία πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που, είχε πάρει, που έχει πάρει για τους αναξιοπαθούντες. Να πω πρώτα απ' όλα το ότι η Μητρόπολη Περιστερίου έχει πάρα πολλά χρόνια, από το 1978 που είναι ο Μητροπολίτης μας στο Περιστέρι. Πώς λέγεται ο Μητροπολίτης? Ο Μητροπολίτης μας λέγεται Χρυσόστομος. Μάλιστα. Ο Σεβασμιότατος, λοιπόν, Μητροπολίτης μας, όταν ήρθε στο Περιστέρι, είδε το ότι το Περιστέρι είχε ανάγκες, πολλές ανάγκες. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να θεσπίσει τον θεσμό των συσιτίων. Μάλιστα. Είναι μία... Πόσα χρόνια? Από το 1978. Βεβαίως, καθημερινώς συτίζονται περίπου στα 800 άτομα στην Ιερά μας Μητρόπολη. Πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση. Από το 1978, 1978 σας λέω. Δηλαδή... Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εμπροκειμένου λοιπόν τώρα για τα κοινωνικά φροντιστήρια, το 2012 πήρε την πρωτοβουλία Σεβασμιότατος Μητροπολίτης να επικοινωνήσει με τον χώρο των καθηγητών και να τους ζητήσει να βοηθήσουν σε μια μεγάλη προσπάθεια που λέγεται κοινωνικά φροντιστήρια. Όντως, οι καθηγητές ήταν πολύ θετικοί σε αυτό το κάλεσμα και... Πατέρα, βρέθηκαν χώροι... Βεβαίως, στα πνευματικά... Όχι, πνευματικά κέντρα των ενωρίων. Στα πνευματικά κέντρα των ενωρίων. Όλες οι ενωρίες μας έχουν πνευματικά κέντρα. Να γίνουμε και πιο χρηστικοί. Έχουμε 6 κοινωνικά φροντιστήρια. Θέλω να σας καθησυχάσω με το εξής. Και μόνο ότι βρίσκεστε εδώ, σημαίνει ότι η προσφορά της Εκκλησίας στον τομέα αυτών. Λοιπόν, βεβαίως. Μην το ξαναπούμε αυτό. Ωραία. Να πούμε να είμαστε χρηστικοί. Βεβαίως, 6 κοινωνικά φροντιστήρια λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα αναφέρουμε. Στις περιοχές που είναι τα πνευματικά κέντρα των εκκλησιών. Ναι, σε ενορίες που έχουν πνευματικά κέντρα ενορίες. Είναι στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας, στον Άγιο Ιερόθεο, στην Αγία Μαρίνα, στον Άγιο Γεώργιο της Νέας Ζωής, στην Αγία Άννα και στον Άγιο Παύλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα παιδί έρχεται εκεί, ένα παιδί αγόρι, κορίτσι, και λέει: Γεια σας, θα ήθελα βοήθεια στο τάδε μάθημα. Πρέπει να είναι και μόνο περιστατιώτικο το παιδί. Όχι, από όλο το λεκανοπαίδιο έχουμε. Μπορεί να έρθει ένα παιδί φτωχό από. Βεβαίως. Από το Μενίδη. Έχουμε από το Μενίδη. Έχουμε και από τον Ταύρο. Έχουμε. Μάλιστα. Πού πηγαίνει λοιπόν το παιδί αυτό, πού απευθύνεται, που θέλει φροντιστή? Θα απευθυνθεί στους υπευθύνους κληρικούς που έχει ήδη αναθέσει ο Μητροπολίτης. Στην Εκκλησία λοιπόν. Βεβαίως, με τον γονέα του. Στη Μητρόπολη, στην Ευαγγελίστρια. Στην Ευαγγελίστρια είμαστε εμείς που έχουμε το κεντρικό το. Και ποια φροντιστήρια, σε ποια μαθήματα κάνετε φροντιστήρια? Σε όλα τα εξεταζόμενα, τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα. Σε όλες τις βαθμίδες. Σε όλες τις βαθμίδες. Εμείς τα παιδιά, όχι εμείς, οι καθηγητές που αξίζουν συγχαρητήρια. Προετοιμάζονται όλα τα παιδιά λοιπόν, προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Για τις πανελλήνιες λοιπόν, όχι για γυμνάσιο. Σημειωτέων ότι επέρυσι, γιατί ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα, επέρυσι... Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό δεν είναι για το γυμνάσιο. Μιλάμε για πανελλήνιες, πατερά. Πανελλήνιες. Ωραία. Όχι για όλες τις βαθμίδες λοιπόν. Όχι, τα άλλα κοινωνικά φροντιστήρια είναι και γυμνασίου. Α, ποια άλλα εννοείται? Για το Περιστέρι μιλάω. Θα πάμε στους καλούς καλεσμένους. Και πόσα άτομα αυτή τη στιγμή, πόσα παιδιά είναι? Συνολικά σε όλα τα κοινωνικά φροντιστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως βοηθούνται τουλάχιστον 600 παιδιά. Από πόσους καθηγητές εθελοντικά που δίνουν το χρόνο τους και την τουλάχιστον 300 καθηγητές λοιπόν. Μόνο και μόνο στην δική μας ενορία έχουμε 50 καθηγητές. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν και στο, να μας μιλήσει και ο κύριος Κορολής. Εσείς έχετε τα φροντιστήρια του Δήμου Μοσχάτου. Εμείς δεν έχουμε φροντιστήρια. Είστε υπεύθυνος γιατί... Ναι, έχουμε ένα αλληλέγγυο σχολείο, ένα δίκτυο εκπαιδευτικής αλληλεγγύης, όπως το λέμε. Εμείς έχουμε μια πρωτοτυπία. Τα κίνητρά μας είναι πιο πολύ συμμετοχικά. Μάλιστα. Δεν έχουν να κάνουν με φιλανθρωπία, αλλά θέλουμε να τονίσουμε πιο πολύ την αλληλεγγύη, χωρίς να υποτιμάμε οποιασδήποτε προσπάθειες. Συμπορευόμαστε με όλους
τους συναδέλφους και όλες τις προσπάθειες οι οποίες ανακουφίζουν. Δηλαδή αυτή η κίνηση πολιτών, η Μεσοποταμία, τι ακριβώς κάνει, πώς δραστηριοποιείται? Η κίνηση πολιτών, η Μεσοποταμία είναι ένα κίνημα πόλης, το οποίο δραστηριοποιείται πάνω στους χώρους των κοινωνικών παρεμβάσεων, του αντιρατσισμού, της αλληλέγγυης οικονομίας. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό εδώ και 4 χρόνια λειτουργεί ένα δίκτυο τράπεζας χρόνου, που σημαίνει ανταλλαγή υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Και μέσα σε αυτό το πάει δίκτυο. Πάει καλά αυτό. Πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο η τράπεζα χρόνου. Όχι, το ερώτημα δεν πάει για τη Μεσοποταμία. Ναι. Γενικότερα πάει καλά στη χώρα μας. Πάει καλά. Η τράπεζα χρόνου ως εγχείρημα. Ναι. Διάβασα δηλαδή προσφάτως ότι τελικά για κάποιο λόγο απίστευτο κιόλας. Δεν πάει τόσο καλά όσο έχει πάει σε άλλα κράτη στον κόσμο. Είναι πιθανό. Αλλά δεν το ανοίξουμε τώρα, δεν έχουμε κανένα. Είναι πιθανό, χρόνο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, γενικά τα θέματα της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας είναι τεράστια. Φοβάμαι ότι μετά από 5,5 χρόνια ακόμη δεν έχουμε συνέρθει από το σοκ της καταστροφής και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν έχουμε κάνει την κρίση πρόταση. Εμείς λοιπόν η πρωτοτυπία μας έγκυται. Μ' άρεσε το που είπατε. Η πρωτοτυπία μας έγκυται στο γεγονός ότι έχουμε ένα δίκτυο, ένα κοινωνικό σχολείο, mm-hmm. το οποίο, τα μέλη του οποίου είναι μέλη του δικτύου της Τράπεζας Χρόνου, δηλαδή έχουν δηλώσει ότι και οι ίδιοι προσφέρουν και λειτουργούμε με ανταποδοτικές δράσεις, με συνέλευση γονέων εκπαιδευτικών μαθητών μια φορά το τρίμηνο και κάνουμε ανταποδοτικές δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Δώστε μας κανένα παράδειγμα. Όπως παρεμβάσεις σε σχέση με τα τρόφιμα, με οικολογικά ζητήματα, με την παραλία του Μοσχάτου και με άλλα. Με όμορα σχολεία προσφύγων, μεταναστών ή αντίστοιχα με εμάς. Μας ενδιαφέρει δηλαδή πάρα πολύ το πλαίσιο το συμμετοχικό στο οποίο κινούμαστε και μας ενδιαφέρει να κατευθύνουμε εντός εισαγωγικών τον κόσμο που έρχεται μέσα στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, το οποίο είναι ανθρωπιστικό μεν, αλλά συγκεκριμένο. Δηλαδή έχει να κάνει με την ενδυνάμωση όλων μας. Ανταποκρίνεται ο κόσμος αυτή την προσπάθεια, κοιτάξτε, κύριε Κορολή. Αν κάνει κανείς ένα κοινωνικό σχολείο και να δει την ανάγκη και να δει τον εαυτό του ως υποκατάστατο του κοινωνικού κράτους, τότε μπορεί φαινομενικά να πετύχει με πολλές εκατοντάδες. Εμάς ο στόχος, παρότι και αριθμητικά είμαστε πάρα πολύ καλά, εμάς ο στόχος είναι να χτυπήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πόσα άτομα συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση πολιτών? Στην κίνηση πολιτών είναι πάρα πολλές οι δράσεις της Μεσοποταμίας και δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Στο σχολείο μας συμμετέχουν περίπου 30 εκπαιδευτικοί, τώρα μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο, και 120 μαθητές, ανήλικοι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Είμαι σπίτι μου, σας ακούω. Και θέλω κάτι να κάνω γι' αυτό. Δηλαδή θέλω κι εγώ να χωθώ, να πω ρε Κορολή, τι μπορεί να κάνει κάποιος που θα ήθελε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος που θα ήθελε στη Μεσοποταμία. Βλέπω και κάποια mail εδώ και τα λοιπά. Ναι. Πώς να βοηθήσουμε. Ναι. Να βοηθήσει, να βοηθηθεί, να κάτι. Πρώτα απ' όλα θα μπει σε έναν κοινωνικό χώρο όπου ο ίδιος θα διαλέξει αυτό με το οποίο θέλει να ταυτιστεί και να συμμετέχει. Σε αυτούς τους χώρους μπορεί να είναι. Που μπορεί να είναι το δίκτυο της Τράπεζας Χρόνου, όπου εγώ σας προσφέρω ό,τι μου ζητήσετε. Οποτεδήποτε. Ναι, μου βάφει κάποιος έναν τοίχο και του δίνω εγώ, του κάνω μάθημα στο παιδί. Ωραία, μπορεί να είστε εκπαιδευτικός, μπορεί να συμμετέχετε στα τρόφιμα, μπορεί να συμμετέχετε στην κινηματογραφική λέσχη ή και αλλού. Το βασικότερο όμως είναι να συμμετέχετε στη συνέλευση. Αυτό θα θέλαμε πιο πολύ. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η εμπλοκή του κόσμου και στο εντός ή εκτός αγωγικών πολιτικό επίπεδο. Στο επίπεδο των αποφάσεων, της συμμετοχής, της γνώμης και της αφύπνισης. Αυτό εμπειρικά σας μεταφέρω ότι είναι αυτό το στοιχείο που δυναμώνει και τον κόσμο. Κύριε Κορολή, θα ήθελα ένα τελευταίο να ρωτήσω εσάς. Εσείς είστε συντονιστής όλο αυτού του κινήματος? Όχι, δεν είμαι συντονιστής του κινήματος. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι τα κινήματα πόλης τα οποία λειτουργούμε εμείς δεν έχουν παγιωμένους ρόλους. Θέλω να καταλήξω στο ερώτημά μου, έχει να κάνει με το πόσο χρόνο αφιερώνεται καθημερινά για να αναβαθμίσετε και να προάγετε τις δράσεις αυτού του δικτύου. Και εγώ όπως και πολλοί άλλοι, γιατί σας είπα δεν υπάρχουν παγιωμένοι ρόλοι σε εμάς, όσο χρειάζεται. Και είστε εργαζόμενος. Βεβαίως. Άρα προσφέρετε και εσείς από τον λίγο ελεύθερο χρόνο σας ενδεχομένως. Έχετε εθελοντικά για αυτή τη δράση. Και πολλοί άλλοι δεν λειτουργούν διαφορετικά αυτή τη χώρα. Και πολλοί άλλοι δεν είναι υποτιστημόνες. Απλά εμείς έχουμε εσάς τώρα. Βεβαίως. Και ήθελα να πάω και στην κυρία της παρέας, στην κυρία Λαφογιάννη. Αντρέα, αν μου επιτρέπεις, για να ρωτήσω. Ναι. Πώς είναι το συνέστημα να διδάσκεις σε παιδιά που έχουν ανάγκη τη γνώση και τη μάθηση, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πληρώσουν αυτό?
τι εισπράττεις από εκεί. Είπατε πριν ότι οι μεγάλες επιτυχίες των παιδιών είναι η ηθική σας ανταμοιβή. Ναι. Και όταν διδάσκεις, δεν έχεις να κάνεις με το τι οικονομική υποδομή έχουν από κάτω τα παιδιά. Εμείς, σαν καθηγητές, έχεις παιδιά. Δηλαδή, ό,τι συνέστημα θα εισπράξεις από ένα παιδί το οποίο πληρώνει κάθε μήνα το φροντιστήριο που διδάσκεις, έτσι θα εισπράξεις και από αυτά. Μέσα στην τάξη είναι παιδιά και είμαστε καθηγητές. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν υπάρχουν άλλοι ρόλοι ή άλλα θέματα τα οποία. Εννοείται, ναι. Απλώς το συνέστημα το ότι διδάσκεις σε παιδιά τα οποία τα βοηθάς για κάτι που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αν δεν ήσουν εσύ ο ένας, ο άλλος, οι 300 καθηγητές που είναι σε αυτά τα κοινωνικά φροντιστήρια. Σας είπα και πάλι, δεν έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, κανένας καθηγητής, πιστεύω, από κάτω δεν βλέπει το πόσο εισπράττει. Γιατί πλέον έχουμε μεγάλο στόχο να μας εκεί, έτσι. Ναι. Πάντως, 300 ναι. άτομα είναι θα λέγαμε σημαντικός. Ότι είναι και επιτυχία. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί επιτυχία. Γιατί δεν έχουμε και καμία εκπαίδευση. Όχι από κάποια εξουσία. Να σας το πω κάτι. Αλληλεγγύη, την οποία και εμείς γνωρίσαμε το κλείσιμο της ΕΒ και εφυπλιστήκαμε κι εμείς όσο μπόρεσε ο καθένας. Έχει σημασία. Αλληλεγγύη ακόμη όμως δεν έχουμε μεταξύ μας στην Ελλάδα. Και πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό. Αναδείχθηκε λίγο έτσι. Η αλληλεγγύη ως πτυχή της κρίσης. Αλλά έχει ακόμα πολύ περιθώριο να αναλυστεί περαιτέρω. Μια τελευταία ερώτηση για τον πατέρα Ζαρίκο. Είναι αλήθεια, γιατί γενικώς όλοι κρίνουμε την Εκκλησία, την κριτικάρουμε, την κυνηγάμε, αν θέλετε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει προσφορά στο θέμα, καταρχάς, της βοήθειας προς τους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε σημείο να μην έχουν να φάνε, έτσι. Αλλά μπορεί να κάνει και παραπάνω η Εκκλησία, κατά τη γνώμη σας. Εάν και εφόσον της δοθεί το βήμα. Γιατί δεν το παίρνει μόνη της. Τι, πώς να της δοθεί, δηλαδή τι, να της δώσει ένα θεσμικό ρόλο ότι εκτός από το ότι είναι η Εκκλησία, είναι το πνευματικό καταφύγιο των ανθρώπων που θέλουν να τους πει ότι είσαι υποχρεωμένη να κάνεις και αυτό, πώς. Όχι, να λειτουργήσει η αλληλεγγύη. Ναι. Δυστυχώς η αλληλεγγύη δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να το κάνει όμως όπως. Να, εσείς πήρατε την άδεια από κάπου, ο δεσπότης σας πήρε την άδεια από κάπου για να κάνει, να ενεργοποιήσει. Όχι. Δεν πήρε πρωτοβουλία. Άρα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και άλλοι. Πρωτοβουλίες λοιπόν. Παίρνουνε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας απευθύνει κάλεσμα και σε άλλους καθηγητές. Mm-hmm. Διότι πιστέψτε με. Να κλείσουμε αυτό μια κουβεντούλα σε αυτό, σας παρακαλώ λίγο σύντομα. Δεν φτάνουν. Μάλιστα. Γι' αυτό αν μπορούν. Βεβαίως δεν φτάνουν. Βεβαίως δεν φτάνουν. Να απευθύνονται στους υπευθύνους των κοινωνικών φροντιστήριων να στελεχώσουμε όσο πιο πολύ τα κοινωνικά φροντιστήρια. Υπάρχουν ανάγκες. Πολλά παιδιά. Μάλιστα. Και να πάρουν και πρωτοβουλίες ανάλογες και σε άλλα επίπεδα, και μόνο σε φροντιστήρια και άλλοι. Ταπεινά το λέμε. Εμείς δεν κάνουμε εδώ πέρα. Όλοι οι δεσποτάδες σε όλη τη χώρα να μόνοι τους να δουν τι μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία. Ό,τι μπορεί. Έχει ξαναπροσφέρει η Εκκλησία στο παρελθόν. Και πολλά. Και προσφέρει, φυσικά. Και λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο είναι Τετάρτη, πρώτο Θεός. 7 θα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός. Με καλύτερες ειδήσεις. Θέλουμε κάθε μέρα να είναι καλύτερες ειδήσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι η κυρία Χρονά στις 12. Στις 12, στο Δελτίο Ειδήσεων. Μου θυμίζει άλλες εποχές. Γεια σας.